Έχεις βαρεθεί να βλέπεις ή να συμμετέχεις σε κλασικά αθλήματα όπως ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο ή χάντμπολ? Υπάρχει λύση, αφού διεξάγονται αγώνες που ούτε καν περνάει από το μυαλό σου ότι υπάρχουν. Το χόκκι στην πισίνα είναι ένα από τα πολύ δύσκολα αθλήματα, αφού εκτός από την καλή φυσική κατάσταση χρειάζεται και μεγάλη άπνοια. Μιας και χρειάζεται μόνο μία ανάσα για να μπορέσεις να παλέψεις, να τριπλάρεις, να πασάρεις και φυσικά να σκοράρεις. Οι δύο ομάδες απαρτίζονται από 6 παίκτες και νικήτρια είναι αυτή που θα πετύχει τα περισσότερα γκολ στα 2-15 λεπτά που διαρκεί ο αγώνας. Όσο και αν ακούγεται περίεργο, το άθλημα υπάρχει από το 1980 και κάθε 2 χρόνια διεξάγεται το παγκόσμιο πρωτάθλημα ανάμεσα σε 14 χώρες. Αν σας αρέσει η αδρεναλίνη, τότε το dodgeball είναι το άθλημα που ψάχνετε. Είναι κάτι σαν το paintball, αλλά με τόξα. Οι δύο ομάδες έχουν ως σκοπό να χτυπήσουν όλους τους αντιπάλους με τα ειδικά βέλη, ώστε να τους αποκλείσουν από τη συνέχεια του παιχνιδιού, σε μια πίστα που περιέχει συνήθως φουσκωτά εμπόδια για κάλυψη. Μποτάωση ή απλά το χάος. Ιαπωνικό παιχνίδι που μεταφράζεται ως η μάχη του στήλου. Οι δύο ομάδες απαρτίζονται από 75 άτομα η κάθε μία, που χωρίζονται σε αμυντικούς και επιθετικούς. Οι αμυντικοί υπερασπίζονται τον στήλο και οι επιθετικοί έχουν σκοπό να γκρεμίσουν το στήλο της αντίπαλης ομάδας ή να μπορέσουν να τον γύρουν περισσότερο από 30 μοίρες σε σχέση με το έδαφος. Σαρού είναι ο παίκτης που στέκεται στην κορυφή του στήλου και με την αλλαγή της θέσης του και την ισορροπία προσπαθεί να τον κρατήσει κάθετα. Το παιχνίδι παίζεται από δόκιμους της Εθνικής Ακαδημίας Άμυνας της Ιαπωνίας στην επέτειό τους, που παραδοσιακά διεξάγεται την 1η Νοεμβρίου. Δεν πρόκειται για κάποιο πανηγύρι. Είναι το τελετουργικό για την έναρξη του τακ-τακ πόλο. Είναι κάτι σαν το κλασικό πόλο, αλλά με τρίκυκλα στη Σρι Λάνκα και πραγματοποιείται για περισσότερο από 50 χρόνια. Αποτελείται από 2 ομάδες που απαρτίζονται από 3 τρίκυκλα και έχει διάρκεια 14 λεπτών, δηλαδή 2 7 λεπτών. Υπάρχει ημίχρονο 15 λεπτών, στο οποίο οι οδηγοί των ομάδων αλλάζουν όχημα για να είναι πιο δίκαιο. Συμμετέχουν άντρες και γυναίκες, με τη μόνη διαφορά πως οι άντρες επιτρέπεται να κρατούν τον μπαστούνι μόνο με το δεξί τους χέρι, ενώ οι γυναίκες και με τα δύο. Τρέλα τελικά πάει ή δεν πάει στα βουνά? Η απάντηση δική σας μετά το επόμενο άθλημα. Ονομάζεται cheese rolling, δηλαδή τυρί που κυλάει. Και είναι ακριβώς αυτό που λέει ο τίτλος, με τη διαφορά ότι μαζί με το τυρί που τρουβαλούν μαζί και κάποιοι τρελοί Βρετανοί. Διεξάγεται στην τοποθεσία Cooper's Hill του Gloucester σε μια φυσική πίστα με κλίση 45 μοιρών. Ένα πολύ επικίνδυνο άθλημα, αφού οι τραυματισμοί είναι συχνό φαινόμενο.
Μάλιστα το 1997, 33 άτομα νοσηλεύτηκαν με σπασμένα χέρια, πόδια, ενώ αρκετοί είχαν υποστεί και διάσηση. Νικητής είναι αυτός που θα περάσει πρώτος στη γραμμή του τερματισμού και έπαθλο φυσικά το ίδιο το τυρί που κυνηγούσε. Τώρα αν θα έχει δόντια για να το φάει μετά από τόσες τούμπες, αυτό είναι άλλο ζήτημα.